Το παιχνίδι όπως το περιμέναμε, στην Αρεστιάδα, μια δύσκολη έδρα, περίεργο γήπεδο. Δυστυχώς, σε Παναθηναϊκός δεν ήρθαμε στο γήπεδο, γι' αυτό χάσαμε αμάχητα, θα έλεγα, αυτόν τον αγώνα. Συνεχίζουμε, πάμε παρακάτω, τον επόμενο αγώνα με την Κηφισιά την Παρασκευή, που θέλουμε και εκεί το τρίπλο, να το παλέψουμε και άμα γίνει. Ήταν ένα πολύ δύσκολο μάτς σήμερα, μια πολύ δυνατή ομάδα. Με όσο συνέβησε μέσα στην εβδομάδα, προσπαθήσαμε να μείνουμε συγκεντρωμένοι στους στόχους μας που ήταν λίγοι. Και με τη βοήθεια αυτού του συγκλονιστικού κόσμου καταφέραμε να πάρουμε ένα πολύ σπουδαίο τρίποντο. Η ομάδα αυτή έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες και με τον κύριο Δελικό στο τιμόνι έχει ακόμα περισσότερες. Όλοι οι παίκτες είναι πολύ καλοί αθλητές και αν δεν υπήρχαν, αν έλειπαν κάποια προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα και πολύ πιο θα ήμασταν υψηλότερα στην τεχνολογία. Καταρχάς, η ανακοίνωση βγήκε προς ενημέρωση όλου του απλού φιλάθλου της ομάδας αυτής στην Ευρεστιάδα. Για να μπορέσουμε να μπορέσει ο κόσμος να μάθει τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε, τα οποία δυστυχώς αυτά σώματα σήμερα και χθες αντί να λιγοστεύουν, αυξάνονται. Κάποιοι παίχτες από όσο έμαθα εδώ και 3-4 μέρες δεν είχαν πετρέλαιο στο σπίτι τους. Λοιπόν, αυτά δεν μπορούν να συμβαίνουν. Η Ευρεστιάδα έχει μεγαλώσει με αυτό το άθλημα, έχει μεγαλώσει με την μπάλα του βόλεϊ και δεν μπορεί εν έτη 2015 κάποιοι αθλητές, επαγγελματίες να είναι κάτω από αυτές τις συνθήκες και να έρχονται στο κύπελλο να κάνουν προπόνηση. Το θεωρώ αδιανόητο. Πρέπει κάτι να γίνει. Δεν έχω ακούσει. Εγώ στην ανακοίνωση της διοίκησης δεν είδα κάποια σαφή απάντηση. Μας είπαν για το οικονομικό, το οποίο δεν είναι το μείζον πρόβλημα. Μπορεί να υπάρχει, αλλά δεν είναι το μείζον. Εδώ αντιμετωπίζουμε προβλήματα πλέον εγκατάλειψης. Θεωρώ ότι πρέπει να πάρθουν κάποιες σοβαρές αποφάσεις για το μέλλον της ομάδας. Δεν είναι η Ευρεστιάδα ούτε για μία μέρα, ούτε για μία εβδομάδα. Είναι για πολλά χρόνια παραπάνω.